Εδώ μιλάμε για υπαναχώρηση. Καταρχήν μίλησε και για πολιτικές διαφορές. Από χτες το έχει πει. Δηλαδή, δεν αυτό που ήταν βασική η γραμμή της Ελλάδας, ότι είναι νομικές, οι ίδιοι που μας έλεγαν για το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο στην περίπτωση της Ουκρανίας, για παράδειγμα, στην περίπτωση της Ελλάδας και της Κύπρου το απεμπολούν. Εδώ όμως θα πρέπει να το συνδέσουμε αυτό, γιατί πίσω από τη χειραψία του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ερντογάν, με αυτά τα πλατιά χαμόγελα, το χιούμορ με τον κύριο Δένδια και όλα αυτά, κρύβονται 7 εθνικές μειοδοσίες ταυτόχρονα. Μέχρι σήμερα έχουμε ζήσει εθνικές μειοδοσίες. Ζήσαμε την προδοσία της Κύπρου, την προδοσία των ημιών, όλα αυτά όμως ήθελαν έναν συγκεκριμένο χρόνο επόασης. Ας πούμε, για την εισβολή στην Κύπρο προηγήθηκε η αποστασία το 65 για να καρατομηθεί ο Γιώργος Παπανδρέου. Ήρθε η Χούντα, έδιωξε τη μεραρχία, ήρθε ο Ιωαννίδης, άνοιξε την Κερκόπορτα. Εδώ πέρα έχουμε 7 ταυτόχρονες εθνικές μειοδοσίες, οι οποίες όλες έγιναν επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη. Κάθε ένα από αυτά τα γεγονότα που θα σας πω θα θεωρεί το αδιανόητο, εάν το έλεγες πριν το 2019. Δίνοντας λοιπόν το χέρι του ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν μας είπε πρώτον εάν φρόντισε να ακυρωθεί άμεσα το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο συνιστά εισβολή σε περιοχές όχι μόνο κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά ελληνικής εθνικής κυριαρχίας. Το τουρκολιβικό μνημόνιο έχει αλλάξει τα σύνορα. Στα νότια σύνορα της Ελλάδας δεν βρίσκεται η Τουρκία, βρίσκεται η Λιβύη. Τίποτα κουβέντα. Αγωγός Ιστμέντ. Δεύτερη μειοδοσία. Ο αγωγός Ιστμέντ ήταν η μεγαλύτερη διπλωματική νίκη που είχε πετύχει η ελληνική διπλωματία τις τελευταίες δεκαετίες. Είχε γίνει νόμος του Αμερικανικού κράτους. Και έρχεται ο τουρκικός παράγοντας μέσω της Νας Ντουράκογλου, υψηλόβαθμη στο Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, και τον ακυρώνει σκανδαλωδώς. Λίγους μήνες αφού το έχουμε υπογράψει τη Λεόντια Συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για μια οβυδιακή εθνική ήττα. Που δεν μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης πριν τη χειραψία. Εγγυήθηκε ότι θα συνεχίσει ο Ιστμέντ, αυτός ο γεωπολιτικής σημασίας αγωγός. Τρίτη μειοδοσία. Ο αφοπλισμός των νησιών του Αιγαίου. Ο κύριος Μητσοτάκης πήρε όπλα από τα νησιά του Αιγαίου για να τα στείλει στην Ουκρανία. Με πρόσχημα, θα πω εγώ, την ενίσχυση της Ουκρανίας. Τα αντικατέστησε. Απέτησε από το ΝΑΤΟ άμεση αντακατάσταση των όπλων που έστειλε. Έχοντας το παράδειγμα της Κύπρου, που με το που αφοπλίστηκε μπήκαν οι Τούρκοι, εισέβαλαν. Τέταρτη μειοδοσία. Το Τουρκοαιγαίο. Το ξεχνάμε το Τουρκοαιγαίο. Είναι οι πρέσπες του Αιγαίου που έγιναν, μην τις περιμένουμε, έγιναν ήδη, γιατί και με την επέσχυτη συμφωνία των Πρεσπών όνομα παραδώσαμε. Και με το Τουρκοαιγαίο, με την απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, παραδώσαμε το όνομα του Αιγαίου και τα επίχειρα τα ζούμε σήμερα. Που ακυρώνουν οι Ευρωπαίοι τις διακοπές από την Ελλάδα και πάνε στην Τουρκία και τους λέει Αιγαίο το ένα, Αιγαίο το άλλο. Τουρκοαιγαίο παίζει παντού. Σε όλα τα διεθνή δίκτυα Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Πέμπτη μειοδοσία, η νέα εισβολή στην Κύπρο. Έχει γίνει η νέα εισβολή, το έχουμε καταλάβει. Τα Βαρόσια συνιστούν τον Ατήλα 3. Τι έκανε η Ελλάδα γι' αυτό? Έγειρε θέμα στο ΝΑΤΟ. Στη χειραψία του ο κύριος Μητσοτάκης, τον κύριο Ερντογάν, απέτησε να αποσυρθούν άμεσα, που θα έπρεπε να αποσυρθούν, όλα τα κατοχικά στρατεύματα μέχρι και ο τελευταίος έπικος. Διότι για το διεθνές δίκαιο και ο Τούρκος έπικος που έχει έρθει στην Κύπρο είναι κατοχικός στρατιώτης και πρέπει άμεσα να απομακρυνθεί. Όχι βέβαια. Έκτη μειοδοσία. Η καταστρατήγηση της συνθήκης του Μοντρέ. Ποια τουρκικά στενά. Δαρδανέλια. Ποια κουκίδα η Κύπρος στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Κύπρος είναι κράτος διεθνώς αναγνωρισμένο και μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ποιο δικαίωμα ο κύριος Μητσοτάκης αποδέχεται την αντικατάσταση της Κύπρου με συντεταγμένες και τη μετονομασία για τους επιχειρησιακούς χάρτες Βορειοατλαντικής Συμμαχίας των Δαρδανελίων ως τουρκικά στενά? Ξέρετε, όταν ανοίγεις Κερκόπορτα σε μια συνθήκη όπως αυτή του Μοντρέ, έρχεται και η δεύτερη Κερκόπορτα για τη συνθήκη της Λοζάνης. Και τέλος, η επέκταση του κάζους Μπέλη μέχρι και στην Κρήτη. Καταρχήν, πριν δώσεις το χέρι σου σε έναν που σε εκβιάζει, θα πρέπει να απαιτήσεις την απόσυρση του κάζους Μπέλη από τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου, όπως υφίστατο μέχρι σήμερα. Επί Μητσοτάκη όμως, το τουρκικό κάζους Μπέλη μεταφέρθηκε μέχρι και στην Κρήτη, που μας απαγορεύει η Τουρκία να επεκτείνουμε στα 12 ναυτικά μίλια, με τον κύριο Μητσοτάκη να μην έχει αρθρώσει λέξη. 7 εθνικές μειοδοσίες πίσω από μια χειραψία.